Ερωτήσεις. Να ακούω ερωτήσεις, κύριε, ακούω ερωτήσεις. Καλή, θέλω ερωτήσεις. Ναι. Δημήτρη. Κύριε Αναστασιάδη, μετά το 20-30 του αγώνα, συμφωνείτε ότι η ομάδα σας έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο της χρονιάς με 10 ποδοσφαιριστές. Πώς εξηγείτε ποδοσφαιρικά αυτήν την αντίδραση της ομάδας σας? Κοιτάξτε, εμείς ήμασταν πολύ πειθαρχημένοι σήμερα. Ήμασταν πάρα πολύ οργανωμένοι σε όλες τις γραμμές. Είπαμε ότι πρέπει να σταματήσει αυτό που γινόταν στα τελευταία παιχνίδια και ήρθαμε αποφασισμένοι να πάρουμε το παιχνίδι αυτό. Και αυτό έγινε. Αυτός είναι ο λόγος που η ομάδα παρουσίασε αυτό το πρόσωπο. Μας θύμισε πριν από 1,5 και 2 μήνες αυτά που κάναμε. Και όταν γίνονται αυτά και με 10 παίχτες, καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Coach, καταφέρετε μία νίκη, θα έλεγα πύριο. 2-1 με 10 παίχτες, όλο το ημίχρονο δεύτερο κλπ. Όλο το διάστημα που πέρασε το προηγούμενο μετά την εμφάνιση που είχατε στην Τρίπολη και τη χαρακτήρισε την εκδρομή την αποστολή της ομάδας, ακούστηκαν πολλά. Ακόμα και για την αποχώρηση από την ομάδα σε περίπτωση που είχατε σήμερα ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ήταν νίκη. Γιατί ακόμα και το παρέλθον δεν ήταν, θα έλεγα, οδυνηρή για την ομάδα σας. Υπήρξε θέμα παρετήσεως δικής ή απομέλειας από την ομάδα? Εμένα με διώχνουν, δεν φεύγω. Άλλη ερώτηση. Πώς κρίνετε τη συμπεριφορά του Κάτσα? Παράδεκτη. Ό,τι και να είναι, είναι αποβολή. Και όταν αποβάλλεται ένας προσφερθείς με αυτόν τον τρόπο, είναι λάθος, είναι απαράδεκτο. Κύριε Αναστασιάδη, μέχρι τώρα έχετε κρατήσει μια συμπεριφορά εσείς προσωπικά, μια στάση υποδειγματική απέναντι στις φαινόμενα κατά του ΠΑΟΚ. Σήμερα αγανακτήσατε. Σήμερα φτάσατε στο σημείο να ζητάτε ίσως και την αποχώρηση της ομάδας. Πόσο θα αντέξετε, δηλαδή? Μάλλον δεν μπορείτε να αντέξετε άλλο από ό,τι καταλαβαίνουμε. Μετά και τη σημερινή αντίδραση. Όχι, όχι. Κάνετε λάθος. Τι έγινε σήμερα? Πιστεύω ότι αυτά μας δυναμώνουν πολύ περισσότερο. Μπορεί να έρχονται κάποιες στιγμές που η αγανάκτηση να φτάνει στο απόγειο, στο αποκορύφωμα, αλλά με βοηθάει πολύ η Παναγιάννα η μέρη μας. Να ξέρετε, είπαμε στα αποδυτήρια ότι δεν θα ασχοληθούμε καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο πλέον. Πρέπει να παίξουμε ποδόσφαιρο, να πάμε να γυρίσουμε, να πάρουμε το παιχνίδι. Ένας τρόπος είναι αυτός. Ο άλλος ο τρόπος είναι να μαλώνεις, να σκοτώνεσαι και να κάνεις αυτό που θέλουν αυτοί. Δεν ασχολούμαι πλέον. Ή μάλλον ασχολούμαι πάρα πολύ για να μπορέσω να αποφύγω αντιδράσεις τύπου Κάτσε. Τέτοια θέμα να αποχωρήσει η ομάδα από τον αγώνα? Γιατί είδαμε κάποιες κινήσεις κάποια στιγμή. Κοιτάξτε, όταν υπάρχει αγανάκτηση, περνάνε πολλά πράγματα από το μυαλό, αλλά δεν είναι θέματα αυτά για να συζητούνται εδώ. Δεν ακριβώς όμως ένα τέτοιο θέμα. Μην μου βάζετε, θα μου μιλήσετε για το παιχνίδι. Μπορείτε να μου μιλήσετε για το παιχνίδι. Δεν είναι για το παιχνίδι. Αυτό δεν είναι παιχνίδι. Αυτό διώχνει τον κόσμο από το γήπεδο. Άλλο. Κύριε Αναστασιάδη, θεωρείτε. Για το ποδόσφαιρο μπορείτε να μιλήσουμε. Θεωρείτε. Μπορείτε να μου κάνετε ερωτήσεις για το ποδόσφαιρο. Σας παρακαλώ, αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Δεν είναι για το ποδόσφαιρο αυτές οι ερωτήσεις που κάνετε. Μα δεν αναφέρομαι σε αυτό. Όχι, για το ποδόσφαιρο θέλω να σας ρωτήσω. Θεωρείτε ότι η τακτική που ακολούθησε ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο καθήλωσε την κανονή και πετύχατε την νίκη, ή ήταν απόρρια του τρόπου με τον οποίο αντιμετώπισε η κανονή το δεύτερο ημίχρονο? Κοιτάξτε, εμείς ήταν καθαρά. Είμαστε καλύτερη ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν αυτό. Γιατί δεν ήταν? Γιατί δεν ήταν? Δεν ήταν, έτσι. Για ποιο λόγο δεν ήταν? Τέλος πάντων, κοιτάξτε, άμα θα κάνουμε διάλογο, δεν ήταν, είπα. Είπα δεν ήταν. Είπα δεν ήταν. Εσείς γράψτε ό,τι θέλετε. Την Καλονία και Γραστασέ, πώς την είδατε σε το πρώτο γύρο? Κοιτάξτε, η Καλονία έχει ένα πολύ καλό προπονητή καταρχήν για να τελειώνουμε τα θέματα. Έχει ένα πάρα πολύ καλό προπονητή. Έμπειρο, ο οποίος γνωρίζει το ποδόσφαιρο πολύ καλύτερα από τον οποιοδήποτε. Και από μένα. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς έχουμε μια ομάδα η οποία κάνει πρωταθλητισμό. Και πρέπει να κερδίζουμε τα παιχνίδια και εντός και εκτός έδρας. Το ότι σήμερα εμείς καταφέραμε και ανατρέψαμε κάποια πράγματα είναι το προφίλ της μεγάλης ομάδας, των μεγάλων ποδοσφαιριστών,
της αναγκαιότητας που υπάρχει. Αυτό είναι, τίποτε άλλο. Εσείς τα άλλα μπορείτε να τα γράψετε, ο καθένας έχει την προσωπική του άποψη και την προσωπική του γνώμη και μπορεί να λειτουργήσει. Στο πρώτο ημίχρονο με 11, ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε πολύ καλά. Στο δεύτερο με 10 ήταν ΠΑΟΚ. Είναι συμπτωματικό, συγκυριακό, είναι οι κακουχίες που καμιά φορά συσπυρώνουν, ενώνουν. Τι γίνεται? Τίποτα δεν γίνεται. Αυτό που πρέπει. Γίνεται αυτό που πρέπει. Τίποτα άλλο. Δεν κρίνω τους ζήτητες. Το μόνο που έχω να πω είναι μακάρι να τον έχουμε το παλικάρι αυτό κάθε Κυριακή. Μπορούμε να τον έχουμε στο βάζον κάθε Κυριακή να παίζει μαζί μας. Θα είναι μια ευλογία. Κύριε Στασιάδη, είναι δικό μας λάθος. Ο ΜΑΚ αλλάζει πολύ την εικόνα του ΠΑΟΚ και έλειψε πάρα πολύ δύο μήνες. Ο ΜΑΚ σήμερα δεν ήταν πολύ καλός. Περίμενα πολλά περισσότερα από αυτόν. Βέβαια έχει μια δικαιολογία γιατί έχει μεγάλη αποχή από τα γήπεδα. Αλλά εγώ δεν στέκομαι σε ένα ποδοσφαιριστή. Η μετάθεση που κάνατε στον Αθανασιάδη, πιστεύω ότι ηρέμησε το χέρι σας. Πήγατε εκεί προς αναμυντικό μέσο. Εντάξει, θέλαμε να κάνουμε λίγο πιο γρήγορο το κέντρο, να πρεσάρουμε λίγο παραπάνω στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μάτ δεν ήταν σε πολύ καλή μέρα, ήταν λίγο αργός. Ίσως γιατί είχε κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι στην Τρίπολη και ήταν περισσότερο κουρασμένος από τους άλλους. Και είπαμε να φρεσκάρουμε λίγο τη μεσαία γραμμή τους ώστε να πρεσάρουμε λίγο πιο μπροστά. Αυτό ήταν, τίποτα άλλο. Άλλη ερώτηση. Να είστε καλά, κύριε. Ευχαριστώ.